Τα δύο τελευταία χρόνια, το 2020 και το 2021, έχουν γίνει πολύ μεγάλες καταστροφές, αποθεωμηνίες και έχουμε θρηνήσει θύματα. Αναφέρομαι σε αυτές τις χρονιές σαν πιο πρόσφατες. Έχουν καταστραφεί υποδομές, κατοικίες, χώροι εργασίας, περιουσίες και κόποι μιας ζωής λαϊκών οικογενειών. Ισοπεδώθηκαν από σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονιάδες και άλλοι. Πλημμυροπαθεί στην Καρδίτσα με τον Ιαννό, την Εύβοια με τη Θάλια πριν από 8 μήνες. Κι όμως ακόμα περιμένουν αρκετοί να αποζημιωθούν για τα κατεστραμμένα σπίτια, αποθηκευτικούς χώρους και βοηθητικούς χώρους ή για σπίτια που κρίθηκαν ακατάλληλα. Εξάλλου, λίγοι πήραν τα επιδόματα ψίχουλα μέσω των Δήμων, το 1/3 των πληγισσών κατοικιών. Για τους υπόλοιπους δεν μερίμνησαν ούτε αυτά να δοθούν. Οι νόμοι τους εξαίρεσαν. Πολλοί επαγγελματίες που οι ζημιές τους υπερβαίνουν την εφάπαξ ενίσχυση των 8.000 ευρώ δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα. Ειδικά για τους αγρότες, η καταστροφή ήταν μεγάλη, ακόμα και απόλυτη. Οι πλημμυροπαθείς επαγγελματίες και αγρότες κτηνοτρόφοι μάλιστα, οι οποίοι έχασαν εντελώς ή εν μέρη το εισόδημά τους, δεν απαλλάχτηκαν ούτε από το λογαριασμό νερού, όπως έγινε για τις πληγήσεις κατοικίες. Αλλά και ο μεγάλος χιονιάς, τέλη Φλεβάρι, σε στερεά Ελλάδα που μέσα ήταν και η Αττική, 5 μέρες χωρίς ρεύμα και νερό, καταστροφές όλο τον οικιακό εξοπλισμό, αντιμέτωποι με το ψύχος. Αλλά και με σεισμούς και με νεκρούς στη Σάμο και πρόσφατα στη Λάρισα ή ακόμα για τον πρόσφατο Παγετό στα τέλη του προηγούμενου μήνα, 24-25 Μάρτη. Θα μπορούσαμε να παριθμίζουμε μια σειρά θεωμήνιων και καταστροφών. Όμως όλες έχουν μια κοινή συνισταμένη, όχι μόνο με τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά και με τις προηγούμενες, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και άλλες. Πρώτον, ότι υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις σε αποζημιώσεις ή ακόμα μερικές φορές και σε εκτιμήσεις. Όπως το σεισμό στη Λάρισα, σε κρίσιμα ζητήματα όπως της διαβίωσης, της σύντησης, της στέγασης, της υγιεινής, του κατά προτεραιότητα εμβολιασμού των σεισμόπληκτων που ζουν συγχρονισμένοι και πολλά άλλα. Για παράδειγμα, ακόμα και το επίδομα των 600 μέχρι 6.000 ευρώ για την αποζημίωση των οικοσυσκευών που υποσχέθηκε η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν το πήραν όλοι, αλλά ακόμα και αυτοί που το πήραν, δεν πήραν πάνω από 600 ευρώ. Στο Δήμο Ελασσόνας μέχρι σήμερα μόλις 280 στις πάνω από 2.000 οικογένειες έχουν πάρει το επίδομα, δηλαδή μόλις το 14%. Στο Δήμο Φαρκαδόνας δεν το έχει πάρει κανένας. Και βέβαια υπάρχει και το κακό προηγούμενο των μεγάλων καθυστερήσεων στην καταβολή αποζημιώσεων. Να θυμίσω οι πλημμυροπαθείς στην Καρδίτσα με τον Ιαννό, στην Εύβοια με τη Θάλια, η σεισμόπληκτη της Σάμου, στη Μάνδρα και ούτω καθεξής. Ακόμα περιμένουν. Δεύτερον, οι θεομηνίες θα μπορούσαν να ήταν λιγότερο καταστροφικές, εάν υπήρχαν προγράμματα ελέγχων, πρόληψης, ενίσχυσης της αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής προστασίας και θωράκισης. Δηλαδή, συνολικά έργα προστασίας της ζωής του λαού. Όμως κάτι τέτοιο δεν είναι στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων και της σημερινής κυβέρνησης, της περιφέρειας, των Δήμων, αφού μπαίνει μπροστά η λογική κόστους ωφέλους. Τα έργα αυτά τελικά δεν μπαίνουν σε προτεραιότητα γιατί δεν αποφέρουν κέρδη σε μεγάλους ομίλους. Έτσι μπορεί να εξηγήσει κάποιος το ότι ενώ η χώρα μας συγκεντρώνει πάνω από το 50% της σεισμικής ενέργειας της Ευρώπης, δεν υπάρχουν ούτε τίθεται καν σε συζήτηση αντισεισμική προστασία. Το ίδιο ισχύει και με αντιπλημμυρικά έργα και ένταξή τους στο ΕΣΠΑ ή το Ταμείο Ανάκαμψης. Τρίτον, ποτέ δεν αποζημιώνονται στο 100% οι πληγέντες αποθεωμηνίες
για κατοικίες, επαγγελματική στέγη, οικοσυσκευές κλπ. Όταν την ίδια στιγμή οι μεγαλοεργολάβοι κατασκευαστικοί όμιλοι παραχωρησιούχοι των κεντρικών οδικών αρτηριών, μιλάω για τα διόδια, μόνο τον Σεπτέμβρη τσέπωσαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ ως αποζημίωση για διαφυγόντα κέρδη εξαιτίας της μείωσης της κυκλοφορίας λόγω της καραντίνας. Το ίδιο έγινε και στην περίοδο των μνημονίων που δεν έβγαινε ο κόσμος να πάει στο εξοχικό ή στο χωριό γιατί η τιμή της βενζίνης και η φτώχεια θερίζανε και συνεχίζουν. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση επιδιώκοντας να εμφανίσει με το παρόν νομοσχέδιο ότι κάνει ένα βήμα στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του κρατικού μηχανισμού όσον αφορά τη στήριξη των επιχειρήσεων και την κάλυψη αναγκών και ζημιών σε περίπτωση θεομηνιών. Γι' αυτό παρουσιάζει ότι στόχος του νομοσχεδίου είναι η επιτάχυση των διαδικασιών προκειμένου ο κρατικός μηχανισμός να ενεργοποιείται άμεσα και η απλοποίηση της διαδικασίας καταβολής της επιχορήγησης μετά την ολοκλήρωση του έργου της εκτίμησης και της καταγραφής των ζημιών. Δηλαδή, προβάλλεται η ανάγκη ενός εξορθολογισμού της διαδικασίας με τη θέσπιση ενιαίου πλαισίου κρατικής αρρωγής. Λυπάμαι, αλλά το λέμε καθαρά, στην ουσία πρόκειται για μια από τα ίδια, αφού οι λεπτομέρειες όπως το ύψος των αποζημιώσεων είναι θολή ζώνη. Τα πάντα εναποτίθενται σε εξουσιοδοτικές αποφάσεις των Υπουργείων. Το λέω γιατί ουσιαστικά μας ζητάτε να ψηφίσουμε ένα λευκό, ένα άδειο πουκάμισο. Το ύψος της αποζημίωσης προφανώς θα εξαρτάται από τις δημοσιονομικές αντοχές της καπιταλιστικής οικονομίας. Δεν αποσαφανίζεται το συνολικό κονδύλι. Απλά δίνεται η δυνατότητα να τσοντάρουν και ιδιώτες. Βέβαια, ο όρος που χρησιμοποιείται είναι εισφορές ιδιωτών και δεν ξεκαθαρίζεται από την αιτιολογική έκθεση περί τίνος πρόκειται. Σε περιπτώσεις δωρεών μεγάλων επιχειρηματιών θα υπάρχουν και τα αντίστοιχα προβλεπόμενα από τον νόμο ωφελήματα, παραδείγματος χάρη και άλλες φοροαπαλλαγές. Ή θα εννοείται την ελεημοσύνη που δίνουν κατά καιρούς για να συγκαλύψουν τις μεγάλες ενισχύσεις και τα προνόμια που τους δίνεται όλες οι κυβερνήσεις. Και η σημερινή ακόμα περισσότερο. Δεν γίνεται καμιά αναφορά στην ανάγκη χρηματοδότησης έργων και δράσεων πρόληψης και πρόληψης φυσικών καταστροφών και των συνεπειών τους. Στις περιπτώσεις ιδιωτικού ασφαλιστηρίου προβλέπει κάλυψη του ποσοστού ζημιάς που δεν καλύπτει το ασφαλιστικό συμβόλαιο. Δηλαδή, μπαίνουν και οι ασφαλιστικές εταιρείες στο παιχνίδι. Στις επιτροπές των εκτιμήσεων προβλέπεται η συμμετοχή και ιδιωτών. Είναι σαφές λοιπόν ότι δεν μεταβάλλεται η ουσία του ισχύοντος πλαισίου με τις ανεπαρκείς αποζημιώσεις και πάνω απ' όλα με την έλλειψη έργων και δράσεων για την πρόληψη των φυσικών καταστροφών και των επιπτώσεών τους. Βέβαια δεν ξέρουμε και το ρωτάμε. Γιατί στο άρθρο 3 στους δικαιούχους της κρατικής αρρωγής, της αγροτικής εκμεταλλεύσης, στις εκμεταλλεύσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, και εδώ δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που είπε ο συνάδελφος εισηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι δεν περιλαμβάνει φυσικά πρόσωπα. Θέλουμε μια απάντηση. Όμως το σίγουρο είναι ότι δεν συμπεριλαμβάνονται και οι δασικοί συνεταιρισμοί. Δεν έχουν ιδιοκτησία, αλλά έχουν μηχανήματα, έχουν εργαλεία, έχουν ζώα. Εκτός εάν πάτε και τους αγροτικούς και τους δασικούς συνεταιρισμούς σε εξόντωση. Σε ό,τι αφορά τις επιτροπές κρατικής αγωγής και το Εθνικό Μητρό Στελεχών Επιτροπών.
δείχνει ότι το προσωπικό που υπάρχει σήμερα στις περιφέρειες και δεν φτάνει με τίποτε, παραμένει το ίδιο, απλώς ενισχύεται με ιδιώτες κατά περίπτωση. Όμως παραμένει το πρόβλημα, αυτό το προσωπικό να δουλεύει εντατικά, ακόμα και με υπερορίες, χωρίς αμοιβή και βέβαια το αποτέλεσμα περιορισμένο. Όπως ανεπαρκές είναι και το προσωπικό που μιλάτε για τη διεύθυνση κρατικής αγωγής. Ουσιαστικά δεν κάνετε προσλήψεις. Και αρκεί κανείς να σκεφτεί από τη φωνική πλημμύρα της Μάνδρας ακόμα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που δεν έχουν αποζημιωθεί. Ναι, δεν έχουν αποζημιωθεί όλοι και μιλάμε από το 2017. Ακόμα όμως και σε αυτή την προσπάθεια που λέει η κυβέρνηση ότι κάνει έτσι πιο αποτελεσματικό το πλαίσιο κρατικής αρρωγής για τέτοιες έκτακτες περιπτώσεις, εμείς βλέπουμε ότι έχει στραμμένο το μάτι στις ανάγκες του μεγάλου κεφαλαίου. Ωστόσο αυτοί που πλήττονται περισσότερο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καταρχήν τα λαϊκά στρώματα, η λαϊκή οικογένεια και βεβαίως οι μικροί επιχειρηματίες της πόλης και του χωριού που βλέπουν πολλές φορές το βιό τους να καταστρέφεται και να αντιμετωπίζουν οι ίδιοι κυριολεκτικά ακόμα και άμεσα προβλήματα επιβίωσης. Το νομοσχέδιο που φέρνεται προς ψήφιση δεν λαμβάνει ακριβώς καμία μέρημνα σε αυτή την κατεύθυνση. Αντίθετα, διονύζει τη γνωστή οριζόντια λογική στήριξη σε όλους και για όλα. Εμείς σας λέμε ότι πρέπει να γίνει το ακριβώς αντίθετο. Ότι πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών των κατηγοριών των επιχειρήσεων. Ιδάλλως θα συνεχίζεται η σημερινή κατάσταση, από τη μία τα κονδύλια να μην επαρκούν και τελικά να κουτσουρεύονται με διάφορες αλχημίες και από την άλλη να καθυστερούν οι ενισχύσεις που χορηγούνται. Αυτά δεν είναι σενάρια φαντασίας. 2 μήνες μετά τις μεγάλες καταστροφές στην Καρδίτσα, ίσως και αλλού, υπήρχαν περιπτώσεις επαγγελματιών που δεν είχαν ακόμα λάβει τις αποζημιώσεις. Το ζήτημα βέβαια που εξοργίζει είναι ότι τα πάντα και τα ουσιαστικότερα παραπέμπονται σε υπουργικές αποφάσεις χωρίς μάλιστα να υπάρχουν ρητές δεσμεύσεις για μια σειρά κρίσιμα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει ρητή δέσμευση ότι ο κρατικός προϋπολογισμός και αντίστοιχα ο Υπουργός Οικονομικών υποχρεούνται να χορηγούν τα απαραίτητα κονδύλια στο ύψος της αξίας των καταστροφών. Όχι βέβαια. Αντίστοιχα, μέσα σε αυτή την ασάφεια παραμένουν ορθάνυχτα όλα τα παραθυράκια που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο μειώνονται στην πράξη, ακόμα και αυτές οι χαμηλές αποζημιώσεις που συνήθως χορηγούνται. Παραδείγματος χάρη, το ποσό της επιχορήγησης για την καταστροφή μηχανημάτων μέσων παραγωγής δίνεται στη βάση της αξίας των μηχανημάτων και αφού αυτά περάσουν την κρυσάρα της απόσβεσης. Και δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις επαγγελματιών αυταπασχολούμενων στο παρελθόν που λόγω παλαιότητας των μηχανημάτων τους πήραν αποζημίωση ψίχουλα. Σε άλλες περιπτώσεις δεν μπορούσαν να πάρουν την αποζημίωση που δικαιούνταν επειδή είχαν χρέη στο γεμί. Ούτε σε αυτές τις απλές περιπτώσεις δεσμεύεστε να δώσετε λύση. Τέλος, αν και νομοθετείτε ορισμένα μέτρα για τον εξυγχρονισμό του συστήματος, καταγραφής των περιστατικών, ηλεκτρονική πλατφόρμα κλπ, προκειμένου να επισπεύδονται χρονικά οι διαδικασίες, που δεν έχουμε γενικά αντίρρηση σε αυτό, δεν μπορείτε να κρύψετε ότι στο κύριο πρόβλημα της τελέχωσης των αντίστοιχων υπηρεσιών με κατάλληλο προσωπικό πάτε με τα ελάχιστα. Ελάχιστες προβλεπόμενες οργανικές θέσεις με πασαλήματα και εσωτερικές μετακινήσεις υπαλλήλων, αντί για τη μόνη ενδεδειγμένη λύση που δεν είναι άλλη από την πρόσληψη όλου του αναγκαίου μόνιμου προσωπικού. Συνολικά λοιπόν δεν μπορεί
να κρύψετε τις βαριές ευθύνες που έχετε, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, πάνω στο πραγματικό πρόβλημα που δεν είναι άλλο από την εγκληματική ανεπάρκεια του κράτους, στην πρόληψη, από την παντελή έλλειψη αναγκαίων υποδομών για την αποφυγή τέτοιων αντίστοιχων έκτακτων καταστάσεων και αναγκών, τουλάχιστον στην έκταση που τις έχει ζήσει ο ελληνικός λαός. Είτε μιλάμε για τις καταστροφές στη Μάντρα και το Μάτι, είτε μιλάμε για τις πιο πρόσφατες στην Καρδίτσα, τη Λάρισα, τη Σάμο. Με βάση όλα τα παραπάνω, όχι μόνο δεν αποφεύγεται τη λογική να σε κάψω Γιάννη να σε λείψω λάδι, αλλά και αυτό όπως φαίνεται θα συνεχίζεται στην ίδια ρότα. Απλά θα είναι συγκεντρωμένα στο Υπουργείο Οικονομικών για να χορηγείται μες το σταγονόμετρο σε λαϊκά στρώματα της πόλης και της υπαίθρου. Για αυτούς τους λόγους καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο επί της αρχής και ό,τι θετικό άρθρο έχει θα το ψηφίσουμε.